ήδη βλέπεις αυτά που είναι, έχει γραμμές, σε φάση τελειώνει, ήδη. Καλημέρα! Είναι σήμερα η μέρα Τρίτη, 11 και 10. Αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο λίγο διαφορετικό. Διότι για Χριστούγεννα και για δώρα και τέτοια φάση, αποφάσισα λοιπόν να πάω στην Νίξ και να αγοράσω κάτι το οποίο πιστεύω εσένα που είσαι γυναίκα και καταλαβαίνεις τι πάει να πει, θέλω κραγιόν, διάφορες αποχρώσεις κραγιόν, θα σ' αρέσει. Αγόρασα αυτό της NYX, είναι το Lippy Countdown που είναι ουσιαστικά 24 αποχρώσεις κραγιόν όταν τα ανοίξεις, είναι έτσι. Εγώ ήμουν τόσο πολύ ανυπόμονη προφανώς που το πήρα και το άνοιξα κατευθείαν για να δω τι αποχρώσεις είναι. Από πίσω σου δείχνει και τις 24 αποχρώσεις. Συγγνώμη αν έχει λίγο αντανάκλαση ο ήλιος, αλλά εντάξει, σήμερα αποφάσισα να μας κάνει ήλιο και να μας κάνει καλημέρα. Τέλος πάντων, έχει και τις 24 αποχρώσεις από πίσω από ό,τι βλέπω. Έχει τα ονόματα, έχει τους κωδικούς. Είναι, λέει, bold colors, δηλαδή είναι έντονα χρώμα, δηλαδή δεν ξέρω αν θα μπορείς στην καθημερινότητά σου. Βασικά μπορείς στην καθημερινότητά σου να τα βάλεις, απλά ξέρεις είναι πάρα πολύ έντονα, δεν θα περιμένεις κάτι απαλό. Βέβαια έχει ένα, δύο, τρία απαλά εδώ πέρα που βλέπω. Anyway, η ημερομηνία λήξης σου λέει είναι στις 18 μήνες, εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το σηματάκι, που έχει το 18 μήνες, σημαίνει ότι σε 18 μήνες λίγει. Μετά από 18 μήνες δεν τις χρησιμοποιείς και καλά. Anyway, πάμε να δούμε λοιπόν τα χρωματάκια, τα 24. Ξεκινώντας από το νούμερο 1. Είναι πολύ μικρά, θα αρχίσουμε από αυτό. Τέλος πάντων, είναι πολύ μικρά παιδιά, εντάξει, δηλαδή τη φάση, δεν πειράζει, οκ. Okay. Τα ανοίγεις το καπάκι πάρα πολύ εύκολα, βγαίνει πολύ εύκολα. Το ανοίγεις, το ξεβιδώνεις και έχει τόσο μέσα. Έχει πολύ λίγο προϊόν μέσα, αλλά εντάξει. Α, να πω κιόλας ότι κόστιζε 50 ευρώ. Anyway, ας το κάνουμε ένα... Το πέρασα μόνο μία φορά. Λοιπόν, πάμε να το δοκιμάσουμε στα χείλη. Να πω ότι δεν έχω κανένα προϊόν πάνω στα χείλη μου, ούτε καν λιποζάν, ας πούμε. Εδώ κάτω έχω καθρέφτη, γι' αυτό θα κοιτάω έτσι. Είναι λίγο creamy η φάση του, δεν είναι matte σίγουρα, δεν ξέρω. Το καπάκι πάνω γράφει matte. Δεν είναι τόσο matte. Δηλαδή έχω δοκιμάσει πολύ πιο matte. Φαίνεται πολύ φωτεινό, αλλά σαν κόκκινο γενικώς είναι σκοτεινό. Είναι πιο σκούρο κόκκινο από ό,τι φαίνεται δηλαδή αυτή τη στιγμή στην κάμερα. Anyway, δεν είναι matte παιδιά αυτό. Εγώ τουλάχιστον δεν το θεωρώ matte. Είναι... Έχει λίγο matte μέσα, αλλά είναι πολύ creamy. Και τουλάχιστον μπαίνει πολύ εύκολα. Δεν είμαι σίγουρα μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Δηλαδή ξέρω ότι όταν στεγνώσει, που θα στεγνώσει, ξέρεις, δεν θα μου κάνει αυτό το crack που κάνουν τα πιο πολλά matte. Αλλά και πάλι matte δεν το λες. Πάμε για το επόμενο. Έλα μαμά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Αφού καταφέρνω ξέρω αυτό, επιστρέφουμε για το νούμερο 2. Λοιπόν, το νούμερο 2 είναι τούτο. Είναι αυτό το χρώμα που λέτε, liquid, μου αρέσουν τα liquid, και αυτό είναι αρκετά pigmented μπορώ να πω, είναι αρκετά pigmented, καφετίζει, πάμε όμως να το δοκιμάσουμε, είναι ωραίο χρώμα, δεν είναι άσχημο το χρώμα του, αλλά το παίρνω πίσω αυτό για το pigment. Μόλις το βάλεις στα χείλη σου, ψιλοχάνεται, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και το χρώμα το δικό μου το χιλιών. Τα χρώμα είναι πολύ καλό σαν χρώμα, αλλά σαν χρώμα είναι ένα αρκετά καλό καφέ. Αλλά εμένα δεν μ' αρέσει, γιατί πρέπει να το περάσω πολλές φορές για να καταφέρω να βγάλω αυτό το καφέ που έχω αυτή τη στιγμή πάνω μου. Οπότε θα πω όχι, είναι μικρό, δηλαδή πάνω από 6 φορές δεν νομίζω ότι θα βγάλει. Αλλά anyway, σαν χρώμα είναι ωραίο. Πάμε για το νούμερο 3. Το νούμερο 3, λοιπόν,
Α, είναι σε φάση τέτοια. Είναι με τέτοια φάση, Simply Vamp, Παναγία μου, είναι ένα πολύ 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 σκούρο χρώμα. Το όνομά του, Sea Devil, μ' αρέσει το όνομα. Πάμε να το δοκιμάσουμε, μ' αρέσει πάρα πολύ. Να το χρώμα του. Παιδιά, μπαίνει πάρα πολύ εύκολα στα χείλη, πάρα πολύ εύκολα. Και μ' αρέσει πολύ αυτό. Είναι σκούρο. Πράγμα το οποίο δεν με χαλάει. Μ' αρέσουν γενικώς τα σκούρα κραγιόν. Δεν με χαλάει καθόλου. Τουλάχιστον, κοίτα, δεν είναι matte, αλλά δεν λέει κιόλας ότι είναι matte. Οπότε είναι πολύ καλό αυτό. Είναι lip cream, γράφει. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι. Σε αυτό λέω ναι. Πάμε εδώ με το επόμενο. Πάμε στο χρώμα 7. Τι 7, ψέματα. Πάμε στο χρώμα 4. Για να μπερδευτώ. Το χρώμα 4 είναι άλλο ένα liquid. Oh, κοίτα. Ήδη. Βλέπεις αυτά που είναι. Έχει γραμμές. Σε φάση τελειώνει. Ήδη. Έχει τόσο λίγο προϊόν μέσα. Αυτό είναι το χρώμα. Πάμε όμως να το δοκιμάσουμε. Θέλει πάρα πολλές φορές να το περάσεις για να βγάλεις αυτό το χρώμα. Θέλει να περάσει πολλές φορές, παιδιά, το βγάζω, δεν μου αρέσει καθόλου, βγαίνει από πάνω. Όσο και να θέλω να την αγαπήσω αυτή τη μπαλέτα, τέλος πάντων, αυτό, δεν ξέρω. Μετά είναι το επόμενο, το νούμερο 5, αυτό εδώ πέρα το mauve το χρώμα. Είναι liquid και αυτό, λέει soft matte lip cream. Πάμε να κάνουμε πρώτα το swatch. Καλά, και αυτό είναι πολύ sheer. Και αυτό περάστηκε αυτή τη στιγμή που σας έδειξα. Περάστηκε 2 φορές. Πάμε να δούμε όμως πως θα είναι πάνω. Το χρωματάκι του είναι ωραίο. Δεν λέμε. Κάτι να σου δείξω κιόλας. Νούμερο 6. Είναι αυτό εδώ πέρα το ροζ. Το πολύ πολύ ροζ. Και αυτό πάλι ανοίγει εύκολα το καπάκι του, τα γνωστά, έχει λίγο προϊόν μέσα, τα γνωστά. Πάμε να το κάνουμε ένα swatch. Έχω επιλέξει λάθος χέρι. Είναι πολύ creamy, πράγμα που μ' αρέσει σχετικά, και είναι πολύ πολύ ανοιχτό. Είναι Barbie φεριτόπια και όχι απλά δεν μου πάει, απλά είναι απέσιο το χρώμα, αλλά λέει butter lipstick, οπότε είναι ένα butter lipstick. Έχει πέσει μέσα σε αυτό η NYX, έστω. Είναι ένα πολύ ωραίο χρώμα για άτομα τα οποία τους πηγαίνει αυτό το χρώμα. Για μένα λοιπόν δεν είναι αυτό το χρώμα απλά. Και συνεχίζουμε με το νούμερο 7. Πήγαμε στην δεύτερη σειρά από τις 4. Είναι αυτό εδώ, πάλι liquid. Γράφει butter gloss. Intense Butter Gloss. Πάμε να δούμε σε swatch. Το βλέπετε πιστεύω. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί πολλές φορές να περαστεί από πάνω. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό για μένα. Έχω κάνει ήδη το κάτω χείλος και έχει κι άλλο πάνω του για να βάλω. Παιδιά, αυτό το χρώμα είναι έντονο, δεν φαίνεται. Αλλά είναι έντονο, δεν φαίνεται τώρα στην κάμερα, παιδιά, είναι πάρα πολύ, δεν ξέρω πώς να σας το δείξω. Μιλάμε, είναι έντονο. Είναι ένα έντονο, παιδιά, mauve, το οποίο το έκανα μόνο μία φορά μέσα. Το βούτυξα μέσα μία φορά και βγήκε όλο αυτό το προϊόν. Πολύ καλό, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό, συμφωνώ, εγκρίνω, αυτό είναι που χρειαζόμαστε οι γυναίκες, pigmentation. Πάμε όμως για το νούμερο 8. Το νούμερο 8 είναι τούτο. Ακόμα ένα liquid butter gloss. Στο χρώμα είναι πολύ ροζ. Crème brûlée, πω, αυτό με έκανε να πεινάσω ξαφνικά. Anyway, πάμε να κάνουμε το swatch μας. Ναι, είναι πολύ κοντά στο χρώμα δερματός μου. Έκανε focus finally. Πάμε να το δοκιμάσουμε πάνω. Είναι τόσο στο χρώμα το δερματός μου, τόσο στο χρώμα των χιλιών μου, που πάνω μου δεν φαίνεται και μεγάλη διαφορά.
Δεν φαίνεται, παιδιά, ότι έχει διαφορά. Γι' αυτό πάμε κατευθείαν στο επόμενο, που είναι το νούμερο 9. Το νούμερο 9, λοιπόν, είναι ένα ματ γράφει. Το χρώμα του είναι επίσης πάλι σκούρο, όπως κάποιο άλλο περίπου που είχαμε δει πριν. Το κάνουμε swatch, φίλοι. Μ' αρέσει πως βγαίνει το χρώμα του πάνω στο χέρι μου. Πάμε να δούμε πως θα βγαίνει και στα χείλη μου. Μπαίνει, παιδιά, πολύ εύκολα. Έτσι, μπαμ μπαμ. Πολύ εύκολα το πως μπαίνει. Είναι creamy, δεν είναι matte, παιδιά. Αυτά δεν είναι matte. Αυτά τα χρώματα δεν τα θεωρώ εγώ matte, τουλάχιστον. Να σας δείξω λοιπόν πως φαίνεται. Είναι ένα γκριζοπό που λέτε χρώμα. Θεωρώ ότι είναι ωραίο χρώμα, μου πάει αρκετά. Το νούμερο 10 λέγεται Corset. Είναι ένα liquid. Βλέπετε πως φαίνεται ότι είναι, τέλος πάντων, ασχολίαστο. Τι να σας πω, παιδιά, μπορεί έτσι να είναι το καπάτο, το κουτάκι, το μπουκαλάκι τους, αλλά δεν ξέρω. Κάμε swatch. Άλλο ένα ωραίο λοιπόν καφέ χρώμα. Θα μου δοκιμάσουμε πάνω μου. Πολύ ωραίο nude, παιδιά. Είναι ένα πολύ ωραίο nude αυτό. Πάλι δεν είμαι ευχαριστημένη με το pigment, με το pigmentation, αλλά είναι καλύτερο σχέση με κάποια άλλα που δοκιμάσα πριν. Μου τα ξεραίνει τόσο πολύ και δεν κάθεται καλά πάνω. Ενώ είναι πολύ ωραίο χρώμα. Βλέπετε. Μου τα ξεραίνει πάρα πολύ τα χείλη και δεν κάθεται καλά επάνω. Καλό χρώμα, αλλά αν δεν ξέρω τόσο πολύ τα χείλη, θα είναι πολύ πολύ καλύτερο. Το νούμερο 11 είναι άλλο ένα liquid πάλι, που λέγεται Sao Paulo Soft Matte Lip Cream. Να κάνουμε ένα swatch στο χέρι. Σας το λέω από τώρα ότι δεν θα μ' αρέσει, θα με απογοητεύσει. Αλλά δεν είχαμε κάτι να το δοκιμάσουμε πάλι. Για μία ακόμη φορά δεν ήτανε pigmenty. Πρέπει να το περνάω πολλές φορές για να καταφέρω να βγάλω αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τι έχει πάθει NYX και δεν θα κάνει pigmented και πρέπει να το περνάω 10 φορές. Και να σας πω και κάτι, είναι μικρό, είναι ένα μικρό μπουκαλάκι, το οποίο να το περνάω 10 φορές κάθε φορά για να βάλω μία φορά κραγιόν, θα με βγάλει πόσο, 5 φορές να το φορέσω, 10 maximum. Το νούμερο 12, έτσι όπως το έβγαλα, βγήκε και το καπάκι του, οπότε καλά τα λέω ότι φεύγουν πολύ εύκολα αυτά τα καπάκια. Είναι ένα κραγιόν, και αυτό γράφει matte. Είναι ένα πολύ πορτοκαλί χρώμα, έντονο πορτοκαλί χρώμα. Το χρώμα θυμίζει μπαλόνι, αλλά επειδή ξέρω ότι αρέσουν σε πολλούς τα extreme χρώματα, πάμε να δοκιμάσουμε και αυτό. Πολύ έντονο χρώμα, παιδιά, και αυτό. Πάρα πολύ έντονο. Βλέπετε ότι είναι έντονο πορτοκαλί χρώμα. Και πάλι, από εκεί, όπως το βλέπετε εκεί, φανταστείτε εδώ, είναι ακόμα πιο έντονο. Δηλαδή, μισό λεπτό να δω αν μπορώ να σας το δείξω. Νομίζω ότι φαίνεται λίγο πιο πολύ το έντονο, πόσο έντονο χρώμα είναι. Γιατί κατάφερα να κλείσω, έκλεισα τις κουρτίνες, οι οποίες είχαν χτες τόση ώρα. Μάλλον είναι καλύτερο φωτισμός έτσι. Πάμε να δούμε, αυτό είναι το νούμερο 12. Καταφέραμε να κάνουμε τα μισά, έχουμε άλλα 12. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 13, το οποίο 13 είναι και αυτό, άλλο ένα liquid. Που φαίνεται καφέ. Πάμε να δούμε σε swatch. Και δεν είναι καφέ, παιδιά. Αυτό είναι τραγικό. Να φαίνεται καφέ στο κουτάκι του, στο μπουκαλάκι του, τέλος πάντων, και να έχει τέτοιο χρώμα. Που είναι ένα πιο πολύ έτσι καφέ μοβ. Πάμε να δούμε όμως πώς είναι πάνω μου. Κουράστηκα. Όταν θέλω να βάλω κάτι liquid, θέλω να έχει pigmentation. Αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα. Αν το δείτε και από κοντά, δεν είναι, παιδιά, pigmented. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι τα χρωματάκια που δείχνουν, θα σας δείξω, τα χρώματα που δείχνουν εδώ πάνω, π.χ. εμείς τώρα κάναμε το 13,
Είναι αυτό που έχω, είναι αυτό που έχω τώρα στα χείλη μου. Δεν είναι αυτό που δείχνει εδώ πάνω. Που πιστεύω θα έπρεπε. Επίσης θα έπρεπε όταν σηκώνεις αυτό το καρτελάκι, υποθέτω, να γράφει το όνομα. Θα ήταν κάτι το καλό να το κάνουν. Νούμερο 14 είναι ένα κραγιόν. Butter lipstick βασικά. Ονομάζεται Root Beer. Τούτο εδώ το χρωματάκι. Φαίνεται ωραίο, είναι butter οπότε θα μπαίνει εύκολα. Είναι πολύ καλό. Πολύ buttery. Στο νιώθεις ότι σου κάνει ένα moisturizing και έτσι φάση. Έτσι λοιπόν είναι το χρώμα του. Μ' αρέσει, είναι καλό. Μου πάει, μου φαίνεται. Έτσι. Το νούμερο 15 είναι ένα gloss. Butter gloss. Απλά θα το κάνω swatch, δεν θα το δείξω πάνω στα χείλη μου, διότι δεν θεωρώ ότι θα μου αρέσει ή θα κάνει κάποια ιδιαίτερη διαφορά πάνω στο χείλη μου αυτή τη στιγμή. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στο νούμερο 16, το οποίο είναι, άμα δείτε, έχει κάποιες γραμμές πάνω στο κουτάκι. Δεν ξέρω, παιδιά, τι ακριβώς αυτές οι γραμμές. Ελπίζω όμως να μην είναι ότι τελειώνει, γιατί πρώτη φορά χρησιμοποιείται. Πάμε να το κάνουμε swatch. Είναι αυτό εδώ πέρα το χρώμα. Πάμε να το δοκιμάσω λοιπόν πάνω μου. Έτσι είναι πάνω μου το νούμερο 16. Είναι ένα nude καφετί. Νομίζω είναι ωραίο. Τουλάχιστον πάνω μου αρέσει έτσι όπως δείχνει. Επίσης και τούτο πολλές φορές ξανά και ξανά για να μπορέσει να βγάλει το χρώμα. Και παιδιά, αισθάνομαι ότι θα το χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο, θα το χρησιμοποιήσω 3 φορές και δεν θα μπορώ να βγάλω άλλο προϊόν από πάνω του. Αυτό είναι το χειρότερο, γιατί μόλις τώρα αγοράστηκε και τελειώνει. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει. Πάμε, νούμερο 16. Ψέματα 17 εννοούσα. Νούμερο 17. Ουουου. Simply Red Lip Cream. Είναι αυτό εδώ, τύπου... Άμα το κάνουμε swatch, παιδιά. Είμαι ενθουσιασμένη για το τόσο πολύ κόκκινο. All time classic κόκκινο πιστεύω θα είναι. Και ναι, είναι ένα all time classic κόκκινο. Δεν φαίνεται, είναι πολύ φωτεινό το φόντο μου. Πάμε να το βάλουμε πάνω μου. Να πω την αλήθεια, αν και είμαι πάρα πολύ too matte, το συγκεκριμένο κόκκινο το λατρεύω. Ειλικρινά, είναι το απόλυτο, το λατρεύω. Δείτε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κόκκινο. Κόκκινο πορτοκαλί ζών θα έλεγα, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Πάμε κατευθείαν στο νούμερο 18. Το οποίο είναι το νούμερο 18, είναι ένα cream lipstick. Φαίνεται τόσο πολύ σκούρο το χρώμα του. Το βλέπετε? Φαίνεται τόσο πολύ σκούρο το χρώμα του. Έχω να πω ότι είναι ό,τι πιο κοντινό σε τσιμεντό τέτοιο που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Κοιτάξτε. Το βλέπετε ότι το έχω περάσει πολλές φορές και ακόμα χάνεται και έχει περαστεί πολλές φορές. Πού σκατά είναι το pigmentation? Πάμε νούμερο 19. Άλλο ένα liquid soft matte lip cream στο χρώμα Copenhagen. Γιατί όχι. Είναι η τούτο που... Φαίνεται ωραίο χρώμα γενικώς. Τώρα το βλέπω το χρώμα αυτό στην κάμερα, παιδιά. Γράφει πολύ ωραία, αλλά από κοντά... No, yet. Και αυτό το βλέπω ότι θα έχουμε πρόβλημα με το pigment. Μπήκε λοιπόν και το 19. Παιδιά, το έχω περάσει τόσες πολλές φορές για να καταλήξουμε σε αυτό το χρώμα. Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι, αλλά... Τέλος πάντων, είναι matte. Είναι το πρώτο τόσο matte που βλέπω ότι υπάρχει. Τι είναι αυτό εδώ πέρα κολλημένο τόση ώρα? Anyway, είναι matte, αλλά τόσες πολλές φορές που το περνάω, δεν μπορώ. Τι γίνεται? Πάμε κατευθείαν στο νούμερο 20. Το οποίο νούμερο 20 είναι αυτό εδώ το ροζ. Πάλι ανοίγει έτσι, πάλι είναι πολύ λίγο. Αλλά τουλάχιστον αυτά που δεν είναι λίγο και είναι πολύ λίγο, θεωρώ ότι θα με βγάλουν πολύ πιο πολύ. Και είναι αυτό εδώ το χρώμα, το τελευταίο. Το φοράω λοιπόν πάνω αυτή τη στιγμή, το νούμερο 20. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο pink, το οποίο δεν περίμενα ποτέ ότι θα φόραγα ένα pink.
Βέβαια, in real life, κάτι είπε σε κάτω, δεν θα το φόραγα. Πάμε λοιπόν, γρήγορα, να κάνουμε το νούμερο 21. Το νούμερο 21 είναι άλλο ένα liquid, αυτό εδώ. Και αυτό για μια ακόμη φορά έχει μια γραμμή πάνω, ασχολίαστο, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Πάμε να κάνουμε το swatch, λέγεται Exotic. Τέλος πάντων, είναι ένα ωραίο το κάθε τι χρώμα. Πάμε να το δοκιμάσουμε, έχω απογοητευτεί ήδη έτσι κι αλλιώς. Και θα δούμε. Μπήκε λοιπόν και το νούμερο 21. Το έχω βάλει όπως να είναι, ναι, το ξέρω. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν μ' αρέσει για μια ακόμη φορά, δεν είναι πολύ pigmented. Πάμε για το νούμερο 22. Το οποίο είναι... Όπα ρε φίλε, όπα, 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 κλαίω. Είναι λοιπόν αυτό εδώ, ακόμα liquid. Το οποίο βλέπετε πόσο ανοιχτόχρωμο είναι. Και άμα το δεις λοιπόν πάνω στην παλέτα, το νούμερο 22, βλέπεις ότι φαίνεται σκούρο χρώμα, πράγμα που δεν είναι σκούρο χρώμα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε swatch το νούμερο 22. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το νούμερο 22, το οποίο είδατε πως φαινόταν στην παλέτα πάνω και πάνω μου φαίνεται ένα πάρα πολύ ανοιχτό nude. Πολύ ανοιχτό nude. Είναι ένα ωραίο χρώμα, δεν λέω ότι δεν είναι ωραίο χρώμα. Μ' αρέσει. Απλά όχι για το δικό μου χρώμα προσώπου και για το δικό μου χρώμα χιλιών. Το νούμερο λοιπόν 23, το οποίο είναι και το πρώτο τελευταίο, είναι άλλο ένα liquid butter gloss, το οποίο παιδιά, πόσο ροζ, πόσο ροζ φαίνεται. Πάμε να κάνουμε swatch. Ακριβώς επειδή λοιπόν είναι butter gloss, δεν περιμένουμε και πολύ pigmentation. Και είναι αυτό εδώ πέρα το τρίτο, το τελευταίο, το 23ο χρώμα. Πάμε να βγάλω αυτό που έχω πάνω μου. Εγώ δεν είμαι καθόλου fan. Εγώ δεν είμαι καθόλου φαν του gloss λοιπόν, οπότε δεν περιμένουμε και πολλά να μ' αρέσει. Πάμε και στο τελευταίο πλέον νούμερο, νούμερο 24, Butter Lip, αυτό το καφέ, τι χρώμα φαίνεται ότι είναι. Πάμε να το κάνουμε swatch, πήγαινε να πέσει, συγγνώμη. Τελευταίο μας χρώμα λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα το καφέ. Και αυτό λοιπόν είναι το τελευταίο μας νούμερο κραγιόν, το νούμερο 24. Γενικώς λοιπόν αυτό εδώ κόστιζε 50 ευρώ, το οποίο πιστεύω ότι είναι λίγο αρκετά υπερεκτιμημένο για αυτά που έχει μέσα, για τα χρώματα που έχει μέσα, γιατί τα χρώματα, το γάθευε ότι είναι bold χρώματα, αλλά δεν είναι μόνο ότι είναι bold χρώματα, είναι ότι σας είπα, είναι πολύ λίγο το pigment, είναι εκνευριστικό να περνάς 10 φορές το ένα πάνω απ' άλλο. Επίσης, τα χρώματα που δείχνουν εδώ πέρα πίσω, δεν είναι ακριβώς τα χρώματα που είναι και μέσα. Θα το διαπιστώσετε κι εσείς λοιπόν άμα το αγοράσετε. Τώρα, αν προτείνω να το αγοράσετε ή όχι. Φυσικά και σας προτείνω να το αγοράσετε αν είστε του experiment και το να πειραματίζετε με διαφορετικά χρώματα, διαφορετικά looks. Δοκιμάστε το, πάρτε το, αγοράστε το. Απλά να ξέρετε ότι δεν είναι και αυτό ακριβώς που περιμένετε. Τουλάχιστον είναι αυτό που περίμενα εγώ. Αυτή είναι η δική μου γνώμη, καθαρά δική μου γνώμη και κανένας άλλου νου. Αυτά. Θα τα πούμε λοιπόν σε επόμενο βίντεο. Ελπίζω να περνάς καλά. Ελπίζω να έχεις μια πανέμορφη μέρα, να συνεχίσεις την όμορφη σου μέρα όπως συνεχίζεις κάθε φορά. Και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Φιλάκια!